Κύριε Παυλίδη, είδαμε ότι έστειλε το τεχνικό επιμελητήριο έτσι μια επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έτσι όσον αφορά κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστους χώρους. Πείτε μας ακριβώς τι είναι όλο αυτό και τι ακριβώς ζητάτε. Με αφορμή το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ δημοφιλές και είναι πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε αυτό προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους, έχουμε δεχτεί παράπονα και διαμαρτυρίες από αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού σε πολυκατοικίες, σε κοινόχρηστους χώρους όπου θέλουν να υλοποιήσουν εξωτερική θερμομόνωση. Η εξωτερική θερμομόνωση σε ένα διαμέρισμα, σε μια κατοικία, είναι από τις βασικές εκείνες παρεμβάσεις που αυξάνουν την ενεργειακή κατηγορία ενός ακινήτου. Είναι δηλαδή ουσιαστικά βασική προϋπόθεση για να πιάσει το στόχο η κατοικία, την ενεργειακή της δηλαδή αναβάθμιση, προκειμένου το ακίνητο να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να πετύχει το στόχο τον οποίο είχε συμπεριλάβει στην αίτησή του. Αυτό συμβαίνει, τα προβλήματα δημιουργούνται γιατί έχει αλλάξει μέσα στο 2020 ο τρόπος που υποβάλλονται κάποια δικαιολογητικά και αναφέρομαι στην συνένεση των συνιδιοκτητών, προκειμένου δηλαδή να γίνουν εργασίες μικρής κλίμακας όπως αυτό που σας ανέφερα, η εξωτερική θερμομόνωση. Αναφέρεται η καινούργια απόφαση που ψηφίστηκε το 2020, αναφέρεται γενικά σε συνένεση ιδιοκτητών χωρίς να προσδιορίζει ποσοστό. Σύμφωνα με την κοινή λογική τώρα θα σας πω ότι σε μια πολυκατοικία προκειμένου να πάρθει μια απόφαση, αυτό το οποίο γίνεται είναι γενική συνέλευση και από εκεί πέρα, ανάλογα με το τι ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, παίρνεται η σχετική απόφαση. Διαφορετικά, με βάση την πλειοψηφία, το να ζητείται η καθολική συνένεση των ιδιοκτητών, όλοι δηλαδή οι συνιδιοκτήτες μιας οικοδομής, να το πω έτσι απλά, να συνενέσουν, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο στις μέρες μας και πάντοτε. Γιατί μέσα σε μια οικοδομή είναι λογικό να υπάρχουν προστριβές, διενέξεις μεταξύ ενίκων κτλ. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να βρεθεί ένας ο οποίος να διαφωνεί για τους δικούς του λόγους με το να υλοποιηθεί μια συγκεκριμένη παρέμβαση σε κάποιο διαμέρισμα. Αυτό λοιπόν αποτελεί ουσιαστικά τροχοπέδι στο να υλοποιηθεί η εν λόγω παρέμβαση. Επομένως, επειδή είχαμε τέτοια προβλήματα και επιπλέον να πω πως τίθεται και θέμα ανισότητας, γιατί έχουμε περιστατικό που σε μια οικοδομή έχει υλοποιηθεί εξωτερική θερμομόνωση πριν τη συγκεκριμένη απόφαση του 2020, χωρίς δηλαδή να έχει εξασφαλιστεί η συνένεση από όλους τους συνιδιοκτήτες, αλλά με πλειοψηφία, και σήμερα στην ίδια οικοδομή δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρέμβαση, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καθολική συνένεση. Δηλαδή, και εδώ πέρα έχουμε άλλο πρόβλημα το οποίο δείχνει ότι έχουμε δύο κατηγορίες. Με βάση λοιπόν αυτά τα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει στην πράξη, έχουμε απευθύνει επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου και στον Υφυπουργό, στον αρμόδιο Υφυπουργό, προκειμένου να επανεξετάσουν με βάση αυτά τα δεδομένα την σχετική απόφαση και να προσδιορίσουν ποσοστό. Ποσοστό σε ό,τι αφορά την συνένεση των συνδιοκτητών. Ναι. Είτε πλειοψηφικό, λέει το 51%, ή και αυξημένη πλειοψηφία, το 67%, όχι όμως το 100%. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δεν είναι εφικτό. Ή, έτσι, ή όπως ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Θεωρούμε ότι έχει λογική. Έχει σίγουρα αναφορά στην πραγματικότητα και έχει και λογική η συγκεκριμένη πρότασή μας και αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Παυλίδη, από εδώ και πέρα, νομίζω ότι τώρα που βλέπουμε έτσι και την άρση των μέτρων που θα έρθει το Μάιο, νομίζω ότι όσον αφορά τεχνικά επιμελητήρια γενικότερα, νομίζω ότι μπορεί να βοηθείτε, θα βοηθείτε σίγουρα πάρα πολύ και όσον αφορά τις δράσεις σας και όσον αφορά έτσι τις εργασίες σας και το τι θέλετε να κάνετε το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Με δεδομένο ότι το Εξοικονομώ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα
το οποίο υλοποιείται άμεσα, δηλαδή έχει προθεσμία να υλοποιηθεί μέσα στο 2021, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξουν όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν αιτηθεί. Άρα αναμένουμε σημαντική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες και επίσης μην ξεχνάμε ότι γύρω στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου αναμένουμε και τη νέα φάση του προγράμματος Εξοικονομώ, το οποίο θα αφορά και κατοικίες αλλά και επιχειρήσεις. Αναφέρομαι ειδικά σε αυτά τα προγράμματα γιατί είναι προγράμματα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, έχουν μεγάλα ποσοστά επιδότησης και επομένως είναι πάρα πολύ ελκυστικά για κάποιον στο να υλοποιήσει παρεμβάσεις και τέτοιες εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας. Παράλληλα και η οικοδομική δραστηριότητα, εφόσον γίνουν οι συνθήκες καλύτερες στη χώρα, το καλοκαίρι αναμένεται φυσικά να ενταθεί. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και ελπίζουμε τα πράγματα σύντομα να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παυλίδη για το σχόλιο. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.